μια διαφορετική Παρασκευή περίμενε του οδηγού και τι ομάδε τη Φόρμουλα 1, που ξεκίνησαν με τι δύο πρώτε περιόδου των ελεύθερων δοκιμών, των Grand Prix τη Σιγκαπούρη, στο στενό σερκουίτ τη Marina Bay. Η ζέστη ήταν αρκετή, η υγρασία ακόμη περισσότερη, ενώ μια σάβρα έκανε πασάρλα στου δρόμου του μεγαλύτερου λιμενού του κόσμου. Από αύριο όμω, οι προδιαγραφόμενε ανατροπέ αναμένεται να πάνε την ένταση ένα επίπεδο παραπάνω, αφού για πρώτη φορά φέτο η απόλυτη κυριαρχία τη Red Bull φαίνεται πω απειλείται. Η Φεράρα ήταν αυτή που πήγε στον αφρό, με του οδηγού να κάνουν το 1-2 σε αμφότερε τη διαδικασία τη ημέρα. Πρώτα, ο Σάρλ Λεκλέρεκ ήταν ταχύτερο στο FP1, ενώ στο FP2 που έγινε πρωτοφό των προβολέων, ο Κάρλο Σάιν θα έκλεισε την ημέρα με τον ταχύτερο χρόνο, ο οποίο ήταν κατά 18 χιλιόμετρα του ταχύτερο από αυτόν του teammate του. Για πρώτη φορά φέτο, η Φεράρα θα μπει στο τραγωνιστό κομμάτι του τριμέρου ω το απόλυτο φαβορή. Και με την εικόνα τη Παρασκευή Νοπή, τα πράγματα μοιάζουν να πηγαίνουν εξαιρετικά και τη σκουντερία, που θα διεκδικήσει τη δεύτερη συνεχόμενη pole position τουλάχιστον παρότι δεν ξεκίνησε καλά, η ομάδα τη Μερσέδε έκανε δυναμικό φινάλε στο FP2 και κατάφερε να πάρει την άτυπη δεύτερη θέση τη κατάταξη των ομάδων στο τέλο της ημέρα. Ο Τζορτζ Ράσελ ψάχνει να επιστρέψει σε καλέ επιδόσει, έχοντα μόλι έναν τραυματισμό στο βάθρο του τελευταίους 15 αγώνε. Και η εικόνα τη Σιγκαπούρου είναι θερητική βάση επίδοση. Ο Βρετανό όμω φτάνει και να πλησιάζει υπερβολικά το όριο τη W14, ενώ μεταβέσλεται σε την έξοδο μετά από μια τρομακτική στιγμή τη τελευταία σαφή τη πίστα. Από την πλευρά του, ο Ιούι Χάμιλτον ήταν σταθερά πέμπτο και στι δύο περιόδου, και θα προσπαθήσει να βρει χρόνο στο δεύτερο κομμάτι του σιρκουί, που προβληματίζει τον ίδιο και την ομάδα του. Η Άστον Μάρτιν μπήκε με αξιόριστο τρίμερο, έχοντα πετύχει τα καλύτερα τη αποτελέσματα σε σιρκουί πόλη τη φετινή σεζόν. Ο Αλόνσο απέδειξε ότι έχει ταχύτητα στη Σιγκαπούρη, μια από τι πίσει που διαχρονικά τον βολεύουν, με την τέταρτη καλύτερη επίδοση τη ημέρα. Ο Ισπανό θα είναι στου για τι πρώτε σειρέ του Grid, όπου δεν έχει καταταγεί στου τελευταίου 7 αγώνε. Από την πλευρά του, ο Στρόλ συνεχίζει να είναι ενδεφορμέ, ενώ έχει και μια η μικρή επαφή με τι μπαριέρε, χωρί όμω να υποστεί περαιτέρω συνέπειε. Ο Καναδό ήταν ενδέκατο στο FP2 μετά το μέτριο ξεκίνημά του και ελπίζει να βρει ακόμα περισσότερο χρόνο στη συνέχεια. Η αναβαθμισμένη McLaren του Λάντρο Νόρι μπήκε εντυπωσιακά στο τρίμερο, με τον Βρετανό να κλέβει την παράσταση στο ξεκίνημα του FP1. Όσο όμω περνούσε η ώρα και η ζέστη υποχωρούσε, ο Νόρι έχανε έδαφο. Η έκτη του θέση στο τέλο τη ημέρα δείχνει πω η MCL60 είναι ανταγωνιστική με τι πολλέ αναβαθμίσει που έχουν έρθει στο μονοθέσιο και αυτέ φαίνεται να λειτουργούν θετικά, από την πλευρά του, ο Όσκαρ Πιάστρη έχει μόνο ένα μέρο των αναβαθμίσεων αυτών και στέλθηκε και σε τελείω διαφορετικό πρόγραμμα. Ενώ ήταν αρκετά πιο αργό από τον Τιμέι του, μόλι 15ο και περίπου 1,5 τεσσάρτα πιο αργό. Προβληματική, αν μη τι άλλο, ήταν η Παρασκευή για τη μέχρι τώρα κυρίαρχη ομάδα τη Red Bull. Τόσο ο Σέρχιο Πέρε όσο και ο Μάξ Φερστάπεν έμοιαζαν να δυσκολεύονται αφόρετα στην πρώτη μέρα του Grand Prix και οι επιδόσει του καταδεικνύουν τη διαφορά που υπάρχει από του προηγούμενου αγώνε. Το πρόβλημα εστιάζεται στο πίσω μέρο του μονοθεσίου, το οποίο γλιστράει πολύ σκληρέ κάμπες του σερκουί, και σε συνδυασμό με τη όπω φαίνεται λάθο κατεύθυνση που έχει ακολουθηθεί στο στέστημα του μονοθεσίου, η Red Bull έχει για πρώτη φορά φέτο το ρόλο του outsider. Μένει να αποδειχθεί αν είναι δυνατόν να βρεθεί κάποια λύση και να ανατρεπεί η κατάσταση μέχρι τι κατακτήρε δοκιμέ. Για ακόμη μια φορά, Χά και Αλφα Ρωμαίο πορεύονται μαζί στην κατάταξη. Τώρα όμω είναι εντό τη πρώτη δεκάδα, ο Κέβιν Μάγνουσεν είχε ένα εξαιρετικό γύρο που το έδωσε την στην ένδυα θέση για την Αμερικανική ομάδα, τη στιγμή που ο Νίκο Χλούκεμπερκ ήταν λίγο πιο πίσω, αντιμετωπίζοντα βέβαια κάποια θέματα με τη συμπεριφορά του μονοθεσίου του στι αργέ στροφέ, όπου είχαν και τον περισσότερο χρόνο. Η δέκατη θέση του Βάλτιρη Μπότα είναι ένα θετικό δείγμα γραφή για την Αλφα Ρωμαίο, η οποία προσπαθεί να συνεχίσει τα αποτελέσματα μετά τη βαθμολόγηση στην Ιταλία. Ο Φινλανδό μοιάζει να έχει βρει κάποιον στοιχειώδη ρυθμό, ο οποίο έλειπε από τη μεγαλύτερη διάρκεια τη σεζόν. Αυτό που δυσκολεύεται άλλωστε είναι ο Ζου Γκουάνιου, ο οποίο στον πρώτο αγώνα μετά την επέκταση του συμβολέου του για το 2024 έμεινε μακριά από τι εκπαιδεύσει του teammate του, στο F2 τουλάχιστον, και θα χρειαστεί να βρει αρκετό χρόνο στη συνέχεια για να είναι ανταγωνιστικό. Το δυναμικό ξεκίνημα τη Αλφα Τάουρη στο F2 κατά τη διάρκεια των προσπαθειών με τη μέση γόμα ελαστικών δεν συνεχίστηκε όταν οι οδηγοί έβαλαν τη μαλακή γόμα. Παρ' όλα αυτά, το πρόσημο για το ριζικά αναβαθμισμένο μονοθέσιο που παρουσιάστηκε στη Σιγκαπούρη είναι Ειδικά αν αναλογιστεί κανεί τη δέκατη θέση του Λίαμ Λόσον και τα προβλήματα με την κίνηση που αντιμετώπισε στον δικό του γρήγορο γύρο, ο τελικά 15ο Ιούκη Τσινόντα. Στην Αλπίν, τα προβλήματα τη Ιταλία θεωρητικά δεν θα συνεχίζονταν στη Σικαπούρη, για μια ομάδα που έχει πετύχει τα καλύτερα φετινά τη αποτελέσματα σε πίστε με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Όμω, το ξεκίνημα στη Μαρίνα Μπέη ήταν προβληματικό για τη γαλλική ομάδα, με του οδηγού να μένουν αρκετά πίσω στην κατάταξη. Ο Εστεμπάν Οκόν ήταν 13ο, ενώ ο Πιέρ Γκέσλι μόλι 18ο στο τέλο του FP2, σε μια εικόνα που επήγε αλλαγή ενώπιση τη συνέχεια του τριημέρου. Κι αν κάποιε από τι παραπάνω ομάδε δυσκολεύτηκαν, η εικόνα για τη Βίλιαμ, που του έλεγε δεν πρέπει να έχει το ρυθμό των προηγούμενων αγώνων στη Σιγκαπούρη, ήταν μάλλον η χειρότερη των τελευταίων αρκετών αγώνων. Ο Αλεξάνδρ Άλμπον έχασε τη δύναμη από τη μονάδα ισχύω του στο ξεκτήμα του FP2 και επέστρεψε στα πίτ, όπου παρακολούθησε το υπόλοιπο τη διαδικασία. Από την περιγά του, ο Λόγκαν Σάρτζεντ ακόμα δεν δείχνει να έχει προσαρμοστεί στο καινούργιο γι' αυτόν στην συγκουγή τη Σιγκαπούρη. Με τι δύο τελευταίε θέσει κατάταξη πάντω, η Williams έχει να κοιτά μόνο προ τα πάνω για τη συνέχεια. Το Grand Prix τη Σιγκαπούρη συνεχίζεται πλέον το Σάββατο με τη μεσημεριανό F3 και τι κρίσιμες και δοκιμές δοκιμέ που ακολουθούν το απόγευμα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και σας subscribe στο κανάλι μα. Μπορείτε να διαβάσετε τα αναλυτικά report των ελεύθερων δοκιμών, καθώ και όλα τα νέα από τον 15ο αγώνα -15 της σεζόν στο totalracing.gr, καθώς και στα social media του site μας.